Κάποιο είχε πει κάποτε ότι όλε οι ευκατάστατε οικογένειε μοιάζουν μεταξύ του, είναι λίγο πολύ ίδιε. Αντίθετα, οι φτωχέ οικογένειε, η κάθε μία είναι φτωχή με δικό τη τρόπο. Η φτώχεια δεν είναι ομοιογενή. Διαφέρει από εμπειρία σε εμπειρία, από χώρα σε χώρα. Άλλο να είσαι φτωχό Ινδό, άλλο να είσαι φτωχό Έλληνα, άλλο να είσαι φτωχό Σουηδό, άλλο να είσαι φτωχό στην Ήπεθρο, ω αγρότη, άλλο να είσαι φτωχό στη μεσαία τάξη, σε μια αστική περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν απόλυτα συντριπτικά στοιχεία για τη φτώχεια, κάποιες εμπειρίες οι οποίες δεν σηκώνουν κουβέντα. Σήμερα που κοιταζόμαστε μέσα από το γυαλί, 34.000 παιδιά είναι θύματα της φτώχειας. Θα πεθάνουν σήμερα από τη φτώχεια. Είτε από την πείνα, είτε από ασθένειες οι οποίες είναι πολύ εύκολο να γιατρευτούν. Αυτή είναι απόλυτη φτώχεια. Όταν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας, τη οποιασδήποτε ευρωπαϊκής προηγμένης χώρας, αναφέρεται στο επίσημο ποσοστό φτώχειας, στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στο 20%, θα το συζητήσουμε κατόπιν αυτό, είναι ένα στατιστικό στοιχείο που δίνει στην Ελλάδα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, γενικότερα στην Ευρώπη Eurostat, πιο διεθνώς ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κτλ. Αυτά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δεν αναφέρονται σε αυτή την εμπειρία τη απόλυτη φτώχεια, τη πραγματική φτώχεια, τη φτώχεια που νιώθει ο φτωχό στο πετσί του. Είναι, αν θέλετε, κάπω κατασκευασμένα στοιχεία. Πώ κατασκευάζεται το επίσημο στατιστικό μέγεθο τη φτώχεια στην Ελλάδα σήμερα, με τον ίδιο τρόπο που κατασκευάζεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πώ γίνεται αυτό. Φανταστείτε ότι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία... μας έπαιρνε όλους, όλους τους Έλληνες, όλους τους κατοίκους της Ελλάδας. Πόσοι είμαστε, 11 εκατομμύρια. Και μας έβαζε όλους σε μια ουρά. Ξεκίναγε από το πιο πλούσιο, ήταν στην αρχή της ουράς... και κατέληγε στο πιο φτωχό, στο τέλος της ουράς. Οι υπόλοιποι είμαστε κάπου ανάμεσα, ανάλογα με το εισόδημά μας. Κατόπιν τι κάνει. Παίρνει τον άνθρωπο, τον πολίτη... Που βρίσκεται ακριβώ στο κέντρο αυτή τη ουράς. Αυτόν τον ονομάζουμε μέσο άνθρωπο. ή μέσο πολίτη, αν θέλετε. Μετράμε το εισόδημά του, έστω ότι είναι, α πούμε, 800 ευρώ το μήνα. Και μετά τι κάνει η στατιστική υπηρεσία, Λέει, ωραία, το 60% αυτού του εισοδήματο ποιο είναι. Δηλαδή το 60% του εισοδήματο του ανθρώπου που βρίσκεται στο μέσο αυτή τη κατανομή, τη ουρά. Το 60% είναι 480 ευρώ. Ωραία. Πόσοι από εδώ και κάτω έχουν εισόδημα κάτω των 480 ευρώ. Βρίσκουμε λοιπόν, πάμε στην ουρά, βρίσκουμε αυτόν που έχει έστω και ένα λεπτό εισόδημα κάτω από τα 480 ευρώ και λέμε από εδώ και κάτω αυτό το μέρος της ουράς είναι οι φτωχή. Και υπολογίζουμε ποιο είναι το ποσοστό αυτών των πολιτών ω προ το σύνολο του πληθυσμού. Έτσι βγαίνει το ποσοστό. Το ποσοστό βγαίνει στην Ελλάδα γύρω στο 20%. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά αυτή τη μέτρηση. Θέλω καταρχήν να επισημάνω ότι πρόκειται για μία μέτρηση σχετικής φτώχειας. Συγκρίνουμε το εισόδημα των φτωχότερων με των πλουσιότερων. Ποια είναι τα αρνητικά. Να σας πω ποια είναι τα αρνητικά. Ότι όπως συνηθίζουν οι πολιτικοί μας, αλλά και γενικότερα όλοι εμείς οι οποίοι πολιτικολογούμε, μπορούμε κάλλιστα ανάλογα με τις πολιτικές μας πεπιθήσεις και τις τοποθετήσεις μας, είτε να φουσκώσουμε το ποσοστό αυτό της στόχης, είτε να πούμε ότι το επίσημο ποσοστό της στόχης, το 20% για την Ελλάδα, υπερτιμά τη φτώχεια. Ένας υπουργό Εθνικής Οικονομίας πρόσφατα δυσανασχέτησε όταν άκουσε από κάποιον πανεπιστημιακό οικονομολόγο ότι στη διάρκεια της υπουργική του θητείας... αυξήθηκε το ποσοστό φτώχεια. Αμφισβήτησε κατά πόσο αυτό το ποσοστό φτώχεια πραγματικά μετράει τη φτώχεια ή μετράει την πραγματική φτώχεια. Είπε για παράδειγμα ότι αν με τον τρόπο που μετριέται ε, η φτώχεια σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο που μόλι σα ανέφερα. Αν, α πάρουμε ένα παράδειγμα λόγω μιας καλής ε, οικονομικής πολιτικής, μιας ε, άνθησης της οικονομίας, έστω ότι το εισόδημα του μεσαίου ανθρώπου, αυτού που βρίσκεται στο μέσο της, ουρα, της ουράς, αυξάνεται. Όπως αυξάνονται και τα εισοδήματα όλων που βρίσκονται πάνω από αυτόν. Ενώ τα εισοδήματα όλων που βρίσκονται κάτω από αυτόν δεν αυξάνονται. Δεν μειώνονται, αλλά δεν αυξάνονται. Σύμφωνα με, 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 με τη μέθοδο μέτρησης που σας ανέφερα, επειδή το μέσο εισόδημα θα έχει αυξηθεί και το 60% του μέσου εισοδήματος θα έχει αυξηθεί, οπότε η γραμμή της φτώχειας, κάτω από την οποία πέφτουν οι φτωχοί, ανεβαίνει προς τα πάνω και έτσι περισσότεροι πολίτες συγκαταλέγονται στους φτωχούς. Χωρίς να έχει μειωθεί το εισόδημά τους, η αγοραστική τους αξία. Απλώς οι πλούσιοι γίνανε πλουσιότεροι. Λέει λοιπόν ο Υπουργός, το γεγονό ότι το, το ποσοστό, το επίσημο της φτώχειας ανέβηκε, δεν είναι δείγμα ότι οι φτωχοί γίνανε περισσότεροι, απλώ είναι δείγμα ότι είχαμε οικονομική ανάπτυξη και οι έχοντες έχουν περισσότερα. Είναι θεμητό το επιχείρημα του Υπουργού. Δεν σημαίνει βεβαίω ότι είναι και σωστό. Αυτό εξαρτάται από το αν πραγματικά. Δεν μειώθηκε η αγοραστική αξία των φτωχών. Αυτό όμω είναι κάτι το οποίο το επίσημο στατιστικό στοιχείο τη Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για τη φτώχεια δεν μπορεί να μα πει. Γιατί δεν το μετράει. Μετράει μόνο τη σχετική φτώχεια. Ένα άλλο κακό είναι ότι, α πάρουμε ότι μειώνεται το πραγματικό εισόδημα των φτωχών. Χωρί να αυξάνεται το ποσοστό τη φτώχεια. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα καταγραφεί. Η... Οι υπάρχοντε φτωχοί θα υποφέρουν περισσότερο, η φτώχεια του θα βαθύνει, αλλά το επίσημο στατιστικό στοιχείο δεν πρόκειται να αποκαλύψει κάτι τέτοιο. Έχει και τα υπέρ η μέθοδο αυτή στην οποία αναφέρθηκα, μέτρηση τη λεγόμενη σχετική φτώχεια. Κοιτάξτε, η ανισότητα την οποία καταγράφει ουσιαστικά αυτό το μέτρο έχει σημασία. Άλλο είναι να περνά μετρημένα. Φτωχά, αλλά αξιοπρεπώ σε μια κοινότητα, σε μια κοινωνία που είναι πολύ σαν και σένα. Πάρτε ένα χωριό που όλοι ζουν μετρημένα. Μπορεί το άτομο εντό μια τέτοια κοινότητα, παρόλο ότι ζει μετρημένα, να είναι ευτυχισμένο. Αντίθετα, αν εσύ περνά υπό οικονομική πίεση και πρέπει να μετρά το κάθε σου έξοδο, όταν όλοι οι άλλοι γύρω σου ζουν στη χλυδή, προφανώ νιώθει πολύ πιο φτωχό. Άρα η σχετική φτώχεια έχει και αυτή τη σημασία τη. Είναι σημαντικό να εμπεριέχεται στη μέτρηση τη φτώχεια το θέμα τη ανισότητα, τη σύγκριση. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι και μεθοδολογικό και αφορά εμά του κοινωνικού επιστήμονε, του οικονομολόγου, είναι το εξή. Ο μόνο άλλο τρόπο να μετρήσουμε τη φτώχεια είναι να θέσουμε στον εαυτό μα ένα απλό ερώτημα. Τι αγαθά και υπηρεσίε θα πρέπει να μπορεί να αγοράσει κάποιο σήμερα για να μην θεωρείται φτωχό. Τι χρειάζεσαι, χρειάζεσαι ένα σπίτι, χρειάζεσαι φαγητό χρειάζεσαι ρούχα, χρειάζεσαι κάποια βασικά πράγματα και κάποιε υπηρεσίε. Εκπαίδευση για τα παιδιά σου, παιδεία, πρόσβαση στα σχολεία, στα νοσοκομεία. Ποια είναι αυτά τα αγαθά και υπηρεσίε που πρέπει να έχει για να μην θεωρείσαι φτωχό. Αυτό θα ήταν ο σωστό τρόπο τη καταγραφή τη στόχη. Όμω υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Ποιο είναι αυτό που θα συντάξει τον κατάλογο. Να σα το πω απλά. Κινητό τηλέφωνο μπαίνει σε αυτόν τον κατάλογο. Αν δεν έχει κινητό τηλέφωνο, είσαι φτωχό. Πριν από μερικά χρόνια, σαφέστατα η απάντηση ήταν όχι. Το κινητό τηλέφωνο ήταν η είδο πολυτελεία, δεν ήταν η, η είδο που πρέπει κάποιο να έχει για να μην, έχει φτωχο, για να μην θεωρηθεί φτωχό. Σήμερα όμω, ακόμα και ένα ανειδίκευτο εργάτη μετανάστη χρειάζεται ένα κινητό τηλέφωνο για να μπορεί να επικοινωνεί να βρει εργασία. Άμα το, το στερήσει, έχει βαθύνει η φτώχεια του. Και όχι μόνο είναι, Δύσκολο το να συντάξουμε τον κατάλογο των αγαθών και υπηρεσιών που πρέπει να έχει κάποιο για να θεωρείται μη φτωχό, αλλά πρέπει να τον αναθερούμε συνεχώ, καθώ αλλάζει την τεχνολογία και αλλάζουν οι κοινωνικέ συνθήκε. Κάποτε, όταν εγώ μεγάλωνα, το να έχει τηλεόραση ήταν είδο πολυτελεία. Σήμερα εξυπακούεται ότι ακόμα και οι φτωχοί έχουν πρόσβαση σε μια τηλεόραση. σω καλύτερα να μην είχαν, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.